Υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη και του συναρμόδιου υπουργού, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χριστοταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη για τον προσδιορισμό των συντελεστών επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωση Πετρελαίου που αφορά στην πρώτη δόση καταβολή για το έτο 2014 τη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωση Πετρελαίου στου αγρότε. Εντό των ημερών θα γίνει και η καταβολή τη σύμφωνα με τι κυβερνητικέ δεσμεύσει ώστε να η ρευστότητα των αγροτών τώρα που υπάρχει ανάγκη για τι εργασίε προετοιμασία των ανοιξιάτικων καλλιεργειών. Είμαστε καθημερινά κοντά στου Έλληνε παραγωγού για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματο που αφορά στο κόστο παραγωγή και ειδικά του υψηλού κόστου τη ενέργεια, δήλωσε σχετικά ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Ε, Εμεί θέλουμε αυτό το πράγμα να ισχύσει και να μην είναι ακόμα μια προεκλογική. Ένα προεκλογικό πυροτέχνημα για μια προεκλογική φούσκα. οι αγρότες περιμένουν αφορολόγητο πετρέλαιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. υπήρχε ένα σύστημα το λεγόμενο Artemis, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα δημιουργόταν ένα μητρό αγροτών και θα μπαίναν και αυτοί σε μια διαδικασία όπως όλος ο κόσμος, όλοι οι καταναλωτές, να υπήρχε μια επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πίσω αφού το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν είναι για παραγωγή. Ε, κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Α ελπίσουμε να, έχουν, να υπάρχουν πλέον οι προποθέσει και οι μηχανισμοί και τον επόμενο χειμώνα ή του επόμενου μήνε να το δούμε να πραγματοποιείται. Ε, έχουμε ακούσει και αρκετέ εξαγγελίε για το πετρέλαιο θέρμανσης, το, το οποίο για ακόμα μια φορά σα λέω, α ελπίσουμε να μην είναι κάποια, κάποιο πυροτέχνημα. Ε, έχει οριμάσει. Η κατάσταση όσον αφορά με το πετρέλαιο και το λαθρεμπόριο το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση. Το σύστημα ισορών εκροών μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει τοποθετηθεί σε όλη την Ελλάδα. Βγήκε μια υπουργική απόφαση για τοποθέτηση του συστήματος και στα δελιστήρια την επόμενη διετία. Οπότε οι προϋποθέσεις και οι όροι έχουν μπει να σταματήσει να πουλιάται πετρέλαιο θέρμανσης με αυτές τις προϋποθέσεις που πουλιόταν τα Προηγούμενα δύο χρόνια και ήταν καταστροφικό για του καταναλωτέ και για του πρατηρίουχου. Αφορολόγητο πετρέλαιο στου αγρότε για του παραγωγικού σκοπού του, μέσα στον επόμενο χρόνο υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από τη Μυτιλίνη, όπου περιοδεύει. Μιλώντα σε κοινό αγροτών, ο Πρωθυπουργό εξήγησε: Ήδη προχωρούμε όλε τι προετοιμασίε, ώστε από την επόμενη χρονιά να λειτουργήσει η κάρτα πετρελαίου των αγροτών. Παλιά μου δέσμευση που χρειάστηκε χρόνο για να υλοποιηθεί. Αλλά τώρα βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία. Όλοι οι αγρότε θα έχουν καταγεγραμμένα τα αγροτικά μηχανήματα μηχανήματά του και τι καλλιεργητικέ του ανάγκε και θα παίρνουν αυτόματα αφορολόγητο πετρέλαιο για του παραγωγικού σκοπού που απασχολούν τα μηχανήματά του.